Με κάθε λαμπρότητα και σε κλίμα χαρμόσυνο και πανηγυρικό εορτάστηκε στο Σιδηρόκαστρο η επέτειος για τη συμπλήρωση 22 ετών από την εισεπίσκοπο χειροτονία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου και Ηράκλειας κυρίου Μακαρίου. Το πρωί του Σαββάτου τελέστηκε πανηγυρική θεία λειτουργία στον ιερό ναό της Ευαγγελίστριας, προεξάρχοντας το Σεβασμιωτάτου με τη συμμετοχή ιερέων, διακόνων και πολλών πιστών, που κάθε χρόνο σπέβδουν την ημέρα αυτή να τιμήσουν τον επίσκοπό τους. Εν όψη και της περίοδου των Χριστουγέννων, σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου εκδήλωση στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, κατά την οποία παρουσιάστηκε ένα πολύ ευχάριστο μουσικό και χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα με ύμνους στην αρχή και τραγούδια στη συνέχεια από την ορχήστρα του μουσικού Γιώργου Παντσουράκη με καλλιτέχνες από την ευρύτερη περιοχή του Σιδηροκάστρου και της Ηράκλειας. Χοροδία του Οδείου Σιδηροκάστρου Βασίλη Ταπέ με τη συμμετοχή πολλών παιδιών που τραγούδησαν τα κάλαντα με τη συνοδεία στο πιάνο του δασκάλου τους μουσικού Γεώργιου Ταπέ. Σεβασμιότατος ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 22 ετών από τη χειροτονία του, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει το πολύπλευρο και πολυδιάστατο έργο, το οποίο καλύπτει πολλούς τομείς, τον υλικό, τον φιλανθρωπικό και τον πνευματικό. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, πρώτον, και δεύτερον, είναι κάτι που δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου. Και αυτό που έλαβε σαν δώρο από το Θεό, την αρχιεροσύνη, να είναι κανείς Μητροπολίτης, είναι κάτι πολύ σημαντικό, πρώτον. Δεύτερον, πώς πέρασαν τα χρόνια. Δηλαδή, πέρασαν 22 χρόνια με πολλή δουλειά, με πολλή επικοινωνία με τον κόσμο, με πολλή προσπάθεια, με πολλούς αγώνες, με χαρές, με λύπες, με στεναχώριες. Έχουμε άνθρωποι, ξέρετε, αυτή είναι η ζωή των ανθρώπων. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα το πρωί είχαμε τη Θεία Λειτουργία, γιατί κάθε χρόνο αυτή την ημέρα κάνουμε Θεία Λειτουργία με τους ιερείς μας και με τον κόσμο μας. Και δεύτερον για την απόψινη εκδήλωση. Πρώτον, στο κλειστό γυμναστήριο που τα είδατε και τα γράψατε με την ορκομοσία του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και όλων όσοι ήταν εκεί παρόντες, ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση και εκείνη. Ωραία εκδήλωση που διοργανώθηκε εδώ απόψε στο ναό με το σχήμα του κυρίου Πατσουράκη, που είναι καλός μουσικός, είναι παιδί δικό μας. Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για την δική σας την παρουσία και την προβολή όλων αυτών τα οποία κάνουμε, και ευχόμεθα ο Θεός μας να μας χαρίζει όλους υγεία, χρόνια πολλά και να έχουμε καλά Χριστούγεννα. Η παρουσία μας εδώ ήταν για να τιμήσουμε το Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κύριο Μακάριο, ο οποίος
κλείνει στην περιοχή μας, στην Ηράκλεια και στο Σιδηρόκαστρο, 22 χρόνια παρουσίας και ήμασταν εδώ με μια πολύ όμορφη ορχήστρα να το τιμήσουμε με πολύ ωραία τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Περιλάμβανε τραγούδια παραδοσιακά, έντεχνα, καθώς και μερικά κάλαντα για το τέλος. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο νέος δήμαρχος Συντικής Γεώργιος Τάτσιος, ο νεοεκλεγής δήμαρχος Ηράκλειας Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και πλήθους πιστών. Πρόκειται για μια εκδήλωση ποιοτική, πρωτότυπη, χριστουγεννιάτικη εκδήλωση «Το πνεύμα των Χριστουγέννων εντός του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας στο Σιδηρόκαστρο», παρουσία του Ευεσμετάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου, πλήθος κόσμου. Και μάλιστα έγινε μετά την ορκομοσία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Συντικής, μια σημαδιακή ημέρα που συμπίπτει με την ενθρόνηση του δεσπότη μας πριν από 23 χρόνια, με την ορκομοσία του Δημοτικού Συμβουλίου για την επόμενη πενταετία που έγινε σήμερα. Έτσι λοιπόν, ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο καλά Χριστούγεννα, να περάσει όμορφες γιορτές οικογενειακά, και εμείς θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των καιρών και να υπηρετήσουμε τον Δημότη. Εύχομαι λοιπόν στο δεσπότη μας χρόνια πολλά να είναι γερός, να μείνει πολλά πολλά χρόνια ακόμη εδώ ως δεσπότης στο Σιδηρόκαστρο.